Μετά την περσινή μεγάλη επιτυχία, η DeathHell Expo και η ProMoto συνεργάζονται για δεύτερη συνεχή φορά και διοργανώνουν το Auto Festival που θα πραγματοποιηθεί από τις 6 έως τις 9 Απριλίου στους χώρους της Death. Η επανασύνδεση με έναν κλάδο και με έναν χώρο που η έκθεση έχει μεγαλουργήσει τις προηγούμενες δεκαετίες σε σχέση με το αυτοκίνητο. Τα ξέρετε όλα, υπήρξαν κάποια ζητήματα προηγούμενα χρόνια. Τώρα ξανά με την διοργάνωση αυτή που συνεργαζόμαστε με την ProMoto, την οποία ευχαριστούμε πολύ για την πολύ καλή συνεργασία, 6 με 9 Απριλίου θα έχουμε το Auto Festival. Είναι ένα σαλόνι αυτοκινήτου. Νομίζω ότι αναδεικνύεται στο σημαντικότερο γεγονός που αφορά το αυτοκίνητο στη Βόρεια Ελλάδα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας που επανασυνδεόμαστε με αυτή την αγορά, με αυτόν τον κλάδο που η έκθεση έχει τα προηγούμενα χρόνια έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα. Σε πρώτη φάση αυτό που κρίνουμε χρήσιμο είναι να συμμετέχουμε όσον αφορά την ενημέρωση της χρησιμότητας που έχουν τακταίο με ένα στάντ, με τις υπηρεσίες, ούτως ώστε να μπορέσουμε να είμαστε χρήσιμοι και να έχουμε μια συμμετοχή ουσιαστική με αποτελέσματα που έχει να κάνει με την οδική ασφάλεια. Το Auto Festival είναι η μοναδική διαδραστική έκθεση αυτοκινήτου, όπου οι επισκέπτες μπορούν να δουν από κοντά και να ενημερωθούν για τα νέα μοντέλα, τις διαθέσιμες εκδόσεις τους αλλά και τις προσφορές. Πιστεύω ότι η περσινή μας πρώτη προσπάθεια είχε ένα άριστο αποτέλεσμα και για μας και για εσάς. Και το όνειρό μας, εμείς σαν εταιρεία και από ό,τι έχουμε συζητήσει και μαζί σας, είναι να δούμε την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να αναλαμβάνει κάποια στιγμή μια έκθεση αυτοκινήτου, η οποία να αναφέρεται στο παγκόσμιο καλεντάρι. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκη ήταν η πρώτη η οποία έκανε σαλόνι αυτοκινήτου, το 1926. Έτσι ξεκίνησε το πράγμα. Σεβρολέτ και Χάτσον, οι Αμερικάνικοι, ήταν οι πρώτες εταιρείες προπολεμικά που συμμετείχανε. Μετά έκανε το σαλόν Ντοτό, όπως ξέρετε, στα υπόγεια του Παλαίου. Ο Λευτέρης εκεί από πάνω τραγουδούσε, από κάτω ήταν όλα τα αυτοκίνητα. Το αυτοκίνητο όμως για τον Έλληνα δεν είναι μόνο ένα μέσο μεταφοράς. Το αυτοκίνητο για τον Έλληνα είναι και ένα πάθος, ένας έρωτας, έτσι, ένα αντικείμενο πόθου. Τα εκθέματα του Auto Festival 2017 θα είναι επιβατικά και επαγγελματικά αυτοκίνητα, 4x4, SUV, αξεσουάρ, ανταλλακτικά και εργαλεία. Παράλληλα, σε εγκαταστάσεις της ΔΕΘ, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να δουν αλλά και να οδηγήσουν τα τελευταία μοντέλα της αγοράς αυτοκινήτου και να απολαύσουν τις παράλληλες εκδηλώσεις που θα διοργανωθούν, όπως test drive, off-road διαδρομή, πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής αλλά και την έκθεση κλασικού αυτοκινήτου.